Και αυτό που θα καθορίσει τα πάντα, κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα στα νοσοκομεία της Αττικής η κατάσταση παραμένει ασφυκτική και στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στις απλές κλίνες. Πάμε στη Μάνια Αλιβιζάτου που βρίσκεται στον Ευαγγελισμό και από το πρωί, Μάνια, έχεις κάνει ρεπορτάζ στα περισσότερα νοσοκομεία της Αθήνας, της Αττικής. Τα οποία, Εύα, καλό μεσημέρι, βρίσκονται στο κόκκινο. Συγκεκριμένα στο Σωτηρία που βρεθήκαμε το πρωί, να σου πω ότι υπάρχουν μόλις 4 κενά κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ στις απλές κλίνες υπάρχουν μόλις 10 διαθέσιμα κρεβάτια που μπορεί να νοσηλευτούν περιστατικά κορονοϊού. Τώρα, στον Ευαγγελισμό, Εύα, όπου βρισκόμαστε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία κενή κλίνη, κανένα κενό κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ μόλις 19 υπάρχουν για απλές κλίνες COVID. Τώρα να σου πω, Εύα, ότι εδώ στον Ευαγγελισμό αύριο υπάρχει γενική εφημερία. Αυτό που μας περιγράφουν οι γιατροί είναι η ασφυκτική πίεση που δέχονται όλα τα νοσοκομεία αναφοράς και δεν ξέρουν πραγματικά πώς θα βγουν οι εφημερίες. Τώρα να σου πω ότι είχαμε και ένα ρεκόρ εισαγωγών το Σαββατοκύριακο πανελλαδικά. Οι εισαγωγές κορονοϊού άγγιξαν τις 937 με τις 520 να γίνονται μόνο στην Αττική, Εύα. Για έναν υγειονομικό πόλεμο, όπως ακούσαμε και στο βίντεο της Λούζας Κροντήρη, κάνουν λόγο γιατροί και νοσηλευτές. Καθώς η πληρότητα στα νοσοκομεία της Αττικής ξεπερνά το 92%, ενώ πανελλαδικά αγγίζει το ποσοστό του 70%, Εύα. Ενώ το ΕΚΑΒ καθημερινά κάνει 180 με 200, εξυπηρετεί 180 με 200 περιστατικά ύποπτων κρουσμάτων κορονοϊού, με πάνω από 90% να βγαίνουν τελικά θετικά. Μάνια Λευζάτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.